εισαγωγή. Ο πρόεδρος της Βουλής έχει ζητήσει και θα έχει φυσικά το λόγο ο κύριος Βούτσης για να μιλήσει, πιστεύω, για το Μουσείο της Δημοκρατίας. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Με αφορμή την σημερινή αναφορά του Προεδρεύοντος του Σώματος μετά από απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων για την ημέρα της Δημοκρατίας, ήθελα να ενημερώσω την Ολομέλεια προδιετίας στην αρχή της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περίοδου. Είχαμε πει ότι θα εργαστούμε για να αναζωογονηθεί η ιδέα και να εφαρμοστεί αν είναι δυνατόν του να υπάρξει στη χώρα μας, να ιδρυθεί στη χώρα μας με πρωτοβουλία και της Βουλής ένα Μουσείο της Δημοκρατίας με ορίζοντες διεθνείς, παγκόσμιους. Αυτή η ιδέα είχε πρωτοακουστεί και μάλιστα την είχε παρακολουθήσει ένα εξαιρετικό κείμενο του Αριστόβουλου Μάνεση και του τότε καθηγητή νυν συναδέλφου κυρίου Παρασκευόπουλου προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Στεφανόπουλο, προ 2 δεκαετιών, και είχε γίνει αντικείμενο και δημόσια συζήτησης και θετικού σχολιασμού από πάρα πολλές πλευρές. Με αφορμή επίσης το ότι δύο ηγέτες στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων της χώρα, ο Ομπάμα και ο Μακρόν, πρόσφατα ήρθανε και εξήραν την ιδιαίτερη σημασία που έχει η χώρα μας για αυτό που έχει αποκληθεί πολιτικό αριστούργημα στην σύλληψή του, τη δημοκρατία, αλλά με αφορμή και την υπονόμευση και τον ανταγωνισμό που δέχεται αυτό το πολίτευμα έτσι κι αλλιώς από άλλα πολιτικά συστήματα και κυρίως από οικονομικά συστήματα συμφέροντα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης φάσης τώρα της παγκοσμιοποίησης, είναι ένα θέμα που έχει μία επικαιρότητα πολύ μεγάλη και για την Ευρώπη και για όλο τον κόσμο και για την ουσία της δημοκρατίας. Δεν είναι ένα είδος μουσιακό και βεβαίως η ίδρυση ενός τέτοιου μουσείου όπου θα μπορέσουν να μαζευτούν στοιχεία, λόγια, αντικείμενα, παραστάσεις, πηγές και να υπάρξει και ερευνητικό έργο, θα αποτελέσει κατά τη γνώμη μου μια σημαντική παρακαταθήκη και για το μέλλον σε μια υπόθεση, δηλαδή σε αυτό το πολιτικό σύστημα που προφανώς βρίσκεται συνεχώς σε ενέργεια, σε δημιουργία, σε μετάλλαξη, σε μετασχηματισμό, αλλά και σε αντιπαλότητα και σε αντιπαράθεση. Νομίζω πως το Προεδρείο της Βουλής είναι ένας θεσμός που θα μπορούσε πρωτογενώς τις προσεχείς μέρες να κάνει μια σχετική συζήτηση για να αναλάβει πρωτοβουλία, η οποία από εκεί και πέρα θα εξελιχθεί βεβαίως και εκτός Βουλής και από ανθρώπους του πνευματικού κόσμου και από εκπροσώπους κομμάτων και κοινωνικών φορέων, έτσι ώστε αυτή η ιδέα να μετουσιωθεί σε πράξη, σε συγκεκριμένο χώρο, στο κέντρο της Αθήνας ίσως και τα λοιπά. Αυτή την γνωστοποίηση κατά κάποιο τρόπο ήθελα να κάνω για κάτι που δεν το ξεχάσαμε μετά από 2 χρόνια. Έχουν γίνει και κάποιες σχετικές διερευνητικές προσπάθειες και σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.